συνάδελφο αποφάσεων και με καλέσει την περιφέρεια. Θέλω να δώσω καταγγείλει αξία στην κυρία Καλλιά, την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Κράτη, εκπροσωπείται σε πανελλήνια ομοσπονδία τη Ανατολική με τον πρόεδρο τη Ένωση Ξενοδόχων Δράμα. Συγχαρητήρια, συνάδελφε. Άρα, θα σου κάνω και μία πρόταση. Εμείς όλοι, οι σύλλογοι, έχουμε πρωτοβάθμια όργανα. Είναι στις Ομοσπονδίες Ξενοδόχων. Θα μπορούμε να κάνουμε ένα δευτεροβάθμιο όργανο αναδρομικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περιφέρεια είναι μία. Τα προβλήματα είναι πιο πολλά αυτά που έρχονται παρά τα 2-3 χιλιάρικα, όπως είπατε, που θα θέλουν να μας δώσουν με τον τρόπο που θέλουν να μας δώσουν. Εμείς βέβαια δεν συμφωνούμε με αυτό και δεν θα το αναλύσω. Όταν παίρνεις εμπιστευτέρω καταβολή χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και έρχεται να σου δώσει 2 χιλιάρια περιφέρεια και σου λέει θέλω ασφαλιστική ενημερότητα, είναι παράλογο. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε και θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Τα προβλήματα είναι πιο πολλά. Πιστεύω ότι η περιφέρεια θα το σκεφτεί και θα αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων. Το άσχημο είναι ότι δεν είναι κανένα εδώ. Λοιπόν, πάρα πολύ. Εμείς τα σύμβουλα δεν κάνουμε πολιτική. Εμείς είμαστε επαγγελματίες και υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες. Και θα πηγαίνουμε όπου μας καλούμε. Όλοι είναι επαγγελματικοί. Σας ευχαριστώ.